Yeah. Μια άλλη καλή σου φίλη είναι και η Τόνια Σωτηροπύλου που σε στηρίζει πάντα. Αρχίσαμε. Εμείς ποτέ δεν την πιέραμε καλά. Γιατί να τα πάμε τώρα. Είδαμε ναι. ότι γύρισε σελίδα στη ζωή της, μιλάνε για σχέση με τον Κώστα Μαραβέγια οι φήμες. Μήπως θα πρέπει να ρωτήσεις τα άτομα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτό. Αν είσαι φίλος, κάτι θα ξέρεις, κάτι θα μπορείς να μας πεις. Αν τον εγκρίνεις. Δηλαδή, ρωτάτε όλους τους φίλους. Όλους, εγώ όλους. Ωραία, θέλω να μου πεις τι απάντησαν οι άλλοι φίλοι και μετά να απαντήσω και εγώ πάνω. Δεν είναι δικό μου το θέμα. Δεν είναι δικιά μου η ερώτηση. Ναι, δεν κάνει. Απευθύνεται σε μένα. Κάτσε, περίμενα από την αρχή. Ποιος είμαι εγώ? Αλέξανδρος. Άρα. Ναι, άρα, πού με ανέφερες, πουθενά. Λοιπόν, θέλω να πούμε κάτι άλλο. Άμα σε ρωτήσει τη γνώμη της, δεν θα της τη δώσω. Ποια είσαι, εσένα πώς σε λένε? Πάσχια. Δίνεις η Τόνια. Νομίζω μπερδεύω γι' αυτό. Από τη μία όμως, εάν τα έχουν, θα είναι καλό γιατί πλέον δεν θα ασχολούνται με σένα αν τα έχεις ή όχι με την Τόνια. Οπότε βλέπεις είναι άλλο το θέμα. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος ασχολείται με κάτι που έχει στο μυαλό του προφανώς. Να πούμε ότι τώρα έχει αυτές στο μαγαζί φαντάζομαι. Θα έχει Τόνια. Κοίταξε, γιορτές ο κόσμος βγαίνει. Άρα φαντάζομαι και από εδώ θα περάσει. Ελπίζουμε. Καλεσμένοι είναι όλοι. Πέρυσι έκανε Χριστούγεννα με την Τόνια. Φέτος η Τόνια θα κάνει με τον Σαν να ομόρφινε λίγο ο Αλεξιόπουλος. Κάτι το μουσί, κάτι αδυνάτησε. Σίγουρα. Του πήγε το χίπστερ. Και σαν να γλύκανε, μιλάει άνετα. Όπως είπε και ο σκηνοθέτης μας τώρα, απελευθερώθηκε πολύ σωστά. Είναι και λίγο σίγκολ. Σου λέει πια δεν θα με ρωτάνε για την Τόνια Σωτηροπούλου, γιατί είναι με άλλο. Περιμίσω. Γιατί να μην το ρωτήσανε. Φίλος δεν ήτανε. Καλά, είναι ο συνάδελφος εκεί. Πες ρε Κώστα αυτά που έλεγα πριν. Αν ο Κώστας, ας πούμε, είναι καλά, θα πω εγώ δεν ξέρω, μην με ρωτάτε γιατί. Δεν θα πω, θα πω μια χαρά. Είμαστε το ίδιο. Φίλοι δεν ήταν με την Τόνια εδώ χρόνια. Εντάξει, okay. Παιδί μου, στα μέσα και στους δημοσιογράφους εδώ και χρόνια λένε είμαστε πολύ καλοί φίλοι και αγαπημένοι φίλοι. Συνδυνίζει μερικές φορές μπούμερα. Δεν θα ρωτήσεις το φίλο τι γνώμη έχει για τη σχέση του φίλου. Βέβαια, ή αν ξέρει τίποτα, αν κάνετε παρεούλα όλοι μαζί. Δεν μιλάει ο καταλαβαίνόμαστε. Είναι αμήχανο τώρα αυτό. Δεν γίνεται να σε ρωτήσει τώρα δημοσιογράφος για την πρώτη. Είμαστε μόλις κόμμα. Είναι αμήχανο. Αλλά εγκλωβίζεσαι. Είναι όμως στην ιστορία που είχες ο ίδιος πλάσει. Δηλαδή και εγώ. Αν έχω πλάσει μια ιστορία ότι είμαι φίλη ενώ έχω σχέση μετά, είδες κιόλας μου γυρνάει την απάντηση την πληρωμένη ότι αφού είστε φίλοι δεν ξέρετε, σαν φίλος δεν ξέρεις. Εκτός αυτού, όταν κάνεις μια χαλαρή φιλική συζήτηση, έτσι, ήρεμη συζήτηση, χαλαρή συζήτηση ήταν αυτή, δεν μιλούσαμε για βαριά θέματα και γι' αυτό δεν ευρίασε την άποψη. Και καλά έκανα και τον ρώτησα, εμένα μου άρεσε. Πάντως θα σας πω, επειδή το τσέκαρα από πολύ καλή πηγή, ότι η σχέση Σωτηροπούλου Μαραβέγια μετράει γύρω στον 1,5 με 2 μήνες. Υπάρχει πολύ μεγάλο έρωτα και πολλοί σχολιάζουν το ότι δεν είναι τυχαίο ότι ενώ με τον Αλέξη ήταν ήξης αφήξης με τον Μαραβέγια από τον πρώτο μήνα. Ανεβάζει βιντεάκια, πηγαίνει πρώτο τραπέζι πίστα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο δεν την νοιάζει να κρυφτεί. Μπράβο, αν υπήρχε λοιπόν σχέση με τον Γιωργούλη, αν λέμε. Αν. Αυτό είχε το πρόβλημα να τα. Κάποιο είχε πάντω το πρόβλημα. Μπορεί και από κοινού. Να έτσι αυτή η σχέση. Αλλά ή με τον Μαραβέγια που είναι τόσο ξετρελαμένη που θέλει να το φωνάξει. Ακριβώς. Ή που ενδεχομένω. Ειλικρινά εκπλήσω με τον Μαραβέγια. Δεν το είδε ο Μαραβέγια. Για όχι Μαραβέγια μετά το παιχνίδι. Και πριν το παιχνίδι, αλλά αυτό έγινε ευρέω μετά γνωστό. Έχει τρομερή επιτυχία στο γυναικείο φίλο. Βάλει ένα Μαραβέγια ρε Σταύρο να μα φτιάξει ρε αγόρι τρελό. Δεν το είχαμε καταλάβει πάντω αυτό με τον Μαραβέγια. Εγώ κοίτα να δει. Για να είμαι ειλικρινή, τον Μαραβέγια τον βλέπω. Μ' αρέσει σαν τραγουδιστή. Ναι. Να τον δω και να πω πω. Ερωτικά, δεν τον βλέπω. Δεν πάει πολύ καλά. Ο Γιώργος είναι πιο εντυπωσιακός. Πες μας ένα τραγούδι Μαραβέγια. Αυτά είναι γούστα όμως τα Μαραβέγια. Μισό λεπτό. Πιο χαμηλά λόλα. Άλλο όμως. Κι άλλο με αυτό χαμηλά. Αυτό της τραγουδιά. Άλλο όμως ρε παιδάκι, πώς θα τον δεις τον άλλον. Δεν σκέφτεται όταν δεν τον έχεις γνωρίσει και λες να είναι ωραίος γοητευτικός. Να, 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 ναι, άλλο δεν. Λέω ότι το φαινόταν. Να εξηγήσω τι εννοώ. Άλλο τώρα, ρε παιδάκι μου, βλέπεις έναν άνθρωπο στη τηλεόραση και λες ο νοστιμούλης, ξέρω εγώ αυτό. Έχεις μια επιτυχία σαν τηλεοπτικό. Και άλλο να έχεις σχέση και να είσαι ξετρελαμένη, να μην αντέχεις, να ανεβάζεις τα, πώς τα λένε, τα βιντεάκια. Παιδιά, κάτι καλά κάνει. Άρα κάτι κάνει καλά. Πολύ καλά.